Φυσικά είναι εδώ. Ξέρω ότι δεν περιμένατε μία επανεκκίνηση από τώρα, γιατί εμείς είμαστε σε ένα παλιό κόσμο πολιτικών και φυσικά έχουμε και κάποιες αντοχές. Μου το έχετε πει. Εσείς αναμένατε μία αναγέννηση. Απόψε, δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα θέλαμε. Αύριο θα έχουμε ένα πιο γόνιμο έδαφος. Δεν σας το υπόσχομαι, απλώς σας το ζητώ. Η αριστερά του 21ου αιώνα πρέπει να γεννηθεί από τη δική σας θέληση, από τις δικές σας ελπίδες. Όχι μόνο με βάση το δικό σας θυμό. Πρέπει λοιπόν να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Συνεπώς, εγώ θέλω να δώσουμε μία μάχη με τον πιο δυνατό τρόπο ενάντια του εθνικού μετόπου, να αντιταχθούμε στην άκρα δεξιά. Και επίσης πρέπει εμείς να συνταχθούμε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αν και δεν ανήκει στην αριστερά και αν και έχει μια διαφορετική ιδεολογία. Από αύριο όμως έχουμε ένα ξεκάθαρο διαγωνισμό μεταξύ ενός πολιτικού αντιπάλου και ενός εχθρού της γαλλικής δημοκρατίας. Η ώρα είναι πολύ σημαντική. Η μάχη θα συνεχιστεί στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών αλλά και στις βουλευτικές εκλογές που θα είναι αργότερα τον Ιούνιο αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε μπροστά πολλά εμπόδια. Δεν θα εγκαταλείψω κανέναν στην προσπάθεια αυτή. Δεν θα εγκαταλείψω κανέναν και καμιά σας. Όχι μόνο γιατί αυτό είναι το καθήκον της αριστεράς. Όχι μόνο επειδή είναι το δικό μας καθήκον, αλλά επειδή είναι ο αγώνας της ζωής μου. Επειδή από αυτό το μετερίζει προέρχομαι και γι' αυτό πολεμώ. Ποτέ δεν θα εγκαταλείψω και πάντοτε θα απευθύνομαι στην ευφυΐα του γαλλικού λαού. Σήμερα λοιπόν, απόψε λοιπόν, ζήτω η γαλλική δημοκρατία και αύριο ζήτω η αριστερά. Ευχαριστώ πολύ.